Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο πρώτο λιμενικό σώμα της 900 απλοτάξης Μαρίνης Απάτης. Είμαι ο κυβερνήτης υποπλοίακος της Τσέλης Ανδρέας. Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε και ό,τι καλύτερο. Είμαστε καλά και όμως σας βλέπω. Καλή χρονιά σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας. Καλώς ήρθατε. Πολυμενά, φυσικό, μπαντουρά και βαγγελία, το πλοίο μας. Καλά, ήρθαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κ. Χατζημάρκο, του συνεργάτη μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το έργο σας, την προσφορά σας. Καλή χρονιά, κύριε, υγεία και δύναμη να έχετε στις οικογένειες. Νομίζω πως το έργο που κάνετε είναι τεράστιο, το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζει και στο νησιωτικό κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για τις όλες τις συνθήκες και ιδιαίτερα τις δύσκολες και στην πρώτη γραμμή. Πάνω απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές, γιατί αυτό είναι το πρωτεύον για μας, η διαφύλαξη των ανθρώπινων ζώων και μετά βέβαια το σημαντικό έργο που κάνετε στη φύλαξη των σύνορων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κοινωνία της ΚΟΟ έχει δείξει την αγάπη προς εσάς, σε όλους. Νομίζω το γνωρίζετε. Είχαμε κάνει ένα γεύμα αγάπη στη μέρα των Χριστουγέννων, να πω. Έτσι ήταν κάτι το οποίο το συνηθίζω να το κάνω κάθε χρόνο. Αλλά και από την πλευρά της Περιφέρειας έχουμε τη στήριξη. Είναι και μαζί μας και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, ο κ. Σαυρίδης Παναγιώτης, εδώ κοντά μας. Κ. Σαυρίδη, ελάτε δίπλα μας. Ο οποίος είναι κοντά και εκείνος, ό,τι χρειάζεστε. Μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ και μας στηρίζουν και θα μας στηρίξουν. Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε πάλι στο πλωτό λιμενικού σώματος 900 πλωτάρχης Μαρίνος Ζαπάτης. Είμαι ο κυβερνήτης υποπλοίακος Τσέλης Ανδρέας. Αυτή τη στιγμή αυτό το πλοίο παρέα με άλλα τρία αδερφάκια του είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει το λιμενικό σώμα. Θα το δείτε και στην πορεία όταν θα φύγουμε, θα ανοίξουμε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα να δείτε τις δυνατότητες του πλοίου. Το πλοίο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες άνω των 35 κόβων, είναι ταχύτητα, δηλαδή είναι ταχύπλο πλοίο. Παρέα με ένα βοηθητικό σκάφος που έχει επάνω, το οποίο μπαίνει η ομάδα επέμβαση αν απαιτηθεί, το οποίο είναι ένα φουσκωτό 7,5 μέτρα και αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 55 κόβων. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε Υπουργέ, για την επίσκεψή σας και την τιμή που μας κάνατε. Είμαι στη δικιά μας την τιμή που είμαστε κοντά σας. Να πούμε στον κόσμο ότι είστε εδώ αρκετό καιρό στο νησί της ΚΟ. Έχετε έρθει από άλλο μέρος, μπορείτε να τα πείτε αυτά, να δηλώσετε. Εντάξει, ήρθαμε. Ναι, εμείς η έδρα μας ανήκουμε κατευθείαν στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος. Ανήκουμε στον Πειραιά, όχι στον Πειραιά, στο αρχηγείο κατευθείαν. Είμαστε εδώ περίπου ένα μήνα και κάτι στο νησί της ΚΟ. Αντικαταστήσατε άλλα σκάφη. Αντικαταστήσαμε άλλα σκάφη εδώ. Και... γιορτές εδώ, ήταν γιορτές εδώ, το πλήρωμα όλο Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ήταν εδώ και φώτα. Υπηρετούσαν καθημερινά η υπηρεσία προστασίας των συνόρων στην περιοχή της ΚΟ. Και βέβαια πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές, όπως είπαμε και πριν, έχουν μαζί με τα άλλα σκάφη που είναι εδώ στο νησί, τα σκάφη της ΚΟ, της δυνάμεις ΚΟ, αλλά και άλλα σκάφη που έχουν εδώ από άλλα μέρη της Ελλάδας, φυλάνε 24 ώρες, 24 ώρες την περιφέρεια του νησιού ανοιχτά μέχρι και την Ίσυρο. Και έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία τα γνωρίζετε. Καταφέραμε, θα το πω έτσι, με μια έκφραση στρατιωτική, κλειδώσαμε το νησί και την περιοχή όλη, έτσι ώστε να μην έχουμε τις εικόνες που είχαμε στο παρελθόν. Και αυτό το οφείλουμε στην απόλυτη και πολύ καλή συνεργασία των σωμάτων, των πληρωμάτων των σκαφών μας μαζί με τη δύναμη βέβαια της ΚΟ του λιμενικού σώματος. Είχαμε χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούμε συχνά και ειδικές δυνάμεις, οι οποίες κατεβαίνουν από την Αθήνα και λειτουργούν εδώ, ενεργούν εδώ. Ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες, τώρα έχουν πάει σε άλλη περιοχή, θα ξαναγυρίσουν όμως. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ασφάλειας σε όλους και προστασίας στο σύνορο μας, των θαλασσίων συνόρων, από την πλευρά τουλάχιστον του λιμενικού σώματος, το οποίο νομίζω το πετυχαίνουμε κατά 99,9% στην περιοχή εδώ, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή τη Μεσογείου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πλοίαρχε, και πραγματικά, κύριε Κυβερνήτα, για τη δουλειά που κάνετε, για το έργο που κάνετε εσείς και η ομάδα σας και όλοι οι άνθρωποι του λιμενικού, γιατί το έργο σας είναι μεγάλο και καλώς κακώς δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Έχει τη συνήθεια να βλέπει τα σκάφη εδώ, αλλά δεν γνωρίζει ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται εδώ, ζουν εδώ, ζουν από τους σκάφους, είναι και σπίτι τους και να πάει στιγμή έτοιμοι να ενεργήσουν στο πεδίο. Αυτά από μένα, έτσι λίγα λόγια. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς κάνουμε το ό,τι είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα για την ανθρώπινη ζωή της θάλασσας και δεύτερον για να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας, ώστε να αισθάνεται και ο κόσμος την ασφάλεια που πρέπει, ότι υπάρχουμε εδώ και είμαστε εδώ για να φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα. Κύριε Περιφερειάρχη μας, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Στο πρόσωπο του Υποπλοιάρχου, του κυβερνήτη του σκάφους 900, να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό, τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, γιατί από την δική τους τη δουλειά έχουμε όλη τη δυνατότητα να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον ειρήνης και ασφάλειας.
Και η δική σας δουλειά, κύριε Υποπλοίαρχε, είναι που το εγγυάται και το εξασφαλίζει αυτό το περιβάλλον. Σας είμαστε ευγνώμονες για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό σας, προκειμένου να μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κύριος Αυρίδης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοήθησε και όλα σε κάποια προβλήματα που είχαν κάποια σκάφη, ήμασταν τους πρώτους που έτρεξε να συνδράμει στο να καλύψουμε τα σέρβις, θα έλεγα, τις εισαγωγικά του σκάφους που χρειαζόταν την βοήθεια. Το Λιμενικό Ταμείο, ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και γενικά εκπροσωπώντας, θα έλεγα, τον Δήμο της ΚΟ, εγώ οφείλω να πω μια λέξη ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά φυλάσσουν σύνορα σε αυτήν τη χώρα, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με απαράμιλο ζήλο να κρατάνε μακριά και αλόβητη τη χώρα από τις επιβουλές, γιατί επιβουλή είναι τελικά η μάστιγα της παράνομης μετανάστευσης σε αυτήν τη χώρα, από την ώρα που χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής πίεσης στη χώρα μας. Θεωρώ ότι η συμβολή του Δήμου θα μπορούσε να είναι ακόμα περισσότερη και είμαστε ανοιχτοί, έχουμε βίκοα ότα για οτιδήποτε χρειαστεί να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Η υποχρέωσή μας είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για την βοήθειά σας και ό,τι χρειαζόμαστε για σας βάλα στο πλευρό μας. Να είστε καλά και δεν είμαι μόνο εγώ, θα είναι από εδώ και πέρα δίπλα σας, έλεγε κοντά σας και η περιφέρεια και ο Δήμος και η περιφέρεια του Δικαίου και ο Δήμος ΣΚΟ, γιατί μας φροντίζει και αυτό εμείς το αξιολογούμε πολύ θετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, γιατί μπορείτε να σας δω και που βιαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι είναι η τιμή. Για μένας και τους συνεργάτες μου, να έχουμε στο γραφείο μας και να βλέπουμε το φυρό και από πάτη Κύριε Πρόεδρε, με τίποτα, εσείς βοηθάτε στα πάντα, να είστε καλά, βαδίζω το θηρεό, Πλωτάρχη Μάριου Ζαμάτη. Και τον πιστούμε, πέρασε να δούμε. Όχι. Η φιλοξενία εδώ του νησιού είναι ότι είναι καλύτερο. Και μόνο αυτό μας στάνει. Και μόνο η φιλοξενία από το νησιού. Το ταμείο της προστιμότητας θα οργάνω σε επόμενη κυβέρνηση. Ωραία, ρε. Όλοι θέλετε.